Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πράσινη μετάβαση που και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα επικαλούνται, αλλά και η απελευθέρωση της ενέργειας, αποτελούν την αιτία της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής ακρίβειας και στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο και πανευρωπαϊκό. Γιατί διαμορφώσατε ένα ανεπαρκές και πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα. Και πάνω σε αυτό βάλετε φόρους, τέλη, επιβαρύνσεις, ρήτρες. Και από την άλλη τη μεριά, ως καύσιμο μεταβατικό, αποδεχτήκατε το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο. Είτε είναι σε αέρια μορφή από τη Ρωσία, είτε τώρα το υγροποιημένο. Να λοιπόν οι αιτίες των σημαντικών προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η λαϊκή οικογένεια και μάλιστα με τις τελευταίες επιλογές μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη μέσα στα πλαίσια της επιλογής των διαφόρων χρωματισμών τιμολογίων το να μπορέσει να διασφαλίσει ο καθένας φτηνό ρεύμα για το νοικοκυριό του για να βγάλετε από το κράτος, το αστικό την ευθύνη διασφάλισης επαρκούς και φτηνής ενέργειας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας που είναι ακριβώς τα ίδια αρπακτικά τα οποία τόσα χρόνια τώρα τους έχετε διασφαλίσει εγγυημένες τιμές για τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά και τώρα μιλάτε να τους βάλετε πλαφόν στα κέρδη. Μα δεν τους διασφαλίζετε τις τιμές. Τους διασφαλίζετε τα έσοδα και τα κέρδη τους με τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε εδώ σκανδαλώδη κίνητρα αναπτυξιακά σε όλα αυτά. Και ταυτόχρονα διαμορφώνεται την εικόνα, την τεράστια ανορθολογική εικόνα. Ποια είναι αυτή? Ότι ενώ υπάρχουν έτοιμες επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων για την πράσινη ενέργεια, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δίκτυα. Τα οποία για να κατασκευαστούν και χρόνο αλλά και πολύ χρήμα τεράστιο. Και αυτός ο ανορθολογισμός είναι ίδιον. Επιδοτείται επενδύσεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν. Γι' αυτό ταυτόχρονα την ίδια στιγμή επιδοτείται και τα κέντρα αποθήκευσης ενέργειας, επειδή δεν υπάρχουν τα δίκτυα. Με την πολιτική αυτή εμπλέκεται όλο και περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Τα δύο καλώδια τα οποία θέλετε να κάνει και έχετε δρομολογήσει, το Euroasia με το Ισραήλ για να μεταφέρει ελληνική ενέργεια και το Euroafrica με την Αίγυπτο, οξύνουν όλο και περισσότερο την εξάρτηση στην ενεργειακή της χώρας. Την εμπλέκουν όλο και περισσότερο στα παιχνίδια των ανταγωνισμών και στους κινδύνους που προκύπτουν αυτά. Και τέλος, η ίδια ακριβώς φιλοσοφία και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε με αυτή, είναι και με τα ελληνικά πετρέλαια, υπεραιτέρω διευκόλυνση της δράσης των ιδιωτικών κεφαλαίων στα ελληνικά πετρέλαια, αλλά και στο νερό, που ήδη μια σειρά αρπακτικά, τα ίδια με την πράσινη ενέργεια, συμμετέχουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δεν λέω μόνο τις μετοχοποιημένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, τη ΔΕΙΑΠ και την ΔΕΙΑΘ, αλλά μιλάω και για μια σειρά εταιρείες διαχείρισης υδάτινων πόρων και φραγμάτων ανά την Ελλάδα.